εκπαίδευση θερών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Ιδρύου Χαρά να εκπαιδεύονται σήμερα σε αυτή τη φιλόξενη αίθουσα του Υπουργείου, τους δημιουργούς των ταινιών που ξεχώρισε η Επιτροπή Αξιολόγησης ανάμεσα σε 180 περίπου ταινίες. Καλούμε λοιπόν στο βήμα τον αξιότιμο κύριο Πελεγρίνη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Σχέσεις και Ευμάτων, να κλείσουμε. Ενάρξεις. Καλούμε στο βήμα την κυρία Αδαναγίδου, ο κορυφαίος του Ιδρυματοσύνου, δεκμένου του κυρίου Κενεβέλη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βρεστά, αξιότιμος και κλειμένη, αγαπητά μας παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, εκ μέρους της Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην Αθήνα και του πρέσβη του κυρίου Κυριάκου Κενεβέζου, ο οποίος είναι λίγο στη Θεσσαλονίκη για υπηρεσιακούς λόγους και λυπάμαι πάρα πολύ πραγματικά που δεν είναι εδώ, γιατί έχουμε και εμείς αγκαλιάσει αυτό το διαγωνισμό. Και εγώ είχα και την μεγάλη τύχη να είμαι μέλος της Επιτροπής Επιλογής. Και πρέπει να σας πω, ήταν πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε ποια θα ήταν τα έργα αυτά, τα οποία θα έπαιρναν κάποια διάκριση. Γιατί φάνηκε ότι οι δημιουργικές ανησυχίες των παιδιών είναι τόσο μεγάλες και τόσο αξιόλογες, που είναι πραγματικά δύσκολο κανείς να επιλέξει. Και ήθελα να πω ότι αυτός ο διαγωνισμός, όπως και ο διαγωνισμός ο δεύτερος που γίνεται για την Κύπρο και η βράβευση που θα γίνει την Παρασκευή, είναι δύο διαγωνισμοί πολύ σημαντικοί, γιατί επειδή αφορούν και εμάς στην Κύπρο, δείχνουν πως οι συνέργειες και αυτές οι πρωτοβουλίες προάγουν την παιδεία και τον πολιτισμό, που είναι ίσως η ελπίδα μας για το σήμερα και το αύριο. Όπως ελπίδα για το αύριο είναι, είσαστε εσείς, είναι οι άνθρωποι, τα παιδιά, οι έφηβοι, και γι' αυτό σας χαίρομαι και σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλες τις επιδιώσεις. Ευχαριστώ. Η δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους μέσα σε μια σχολική τάξη είναι στην πράξη όλα όσα θέλουμε ή θα έπρεπε να θέλουμε από ένα ηθιστικό σχολείο. Οι μικροί μαθητές, με την καθοδήγηση των εμπνευσμένων εκπαιδευτικών τους, γίνονται σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σεναριογράφοι, φωτογράφοι, σκηνογράφοι, χειριστές κάμερες, ερευνητές και ταξιδεύουν στο μαγικό τους κόσμο. Αξίζουν λοιπόν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που δούλεψαν χωρίς χρηματοδότηση για ιδιαίτερη επιμόρφωση, δημιουργώντας τις ταινίες που θα δούμε όλοι στη συνέχεια. Η κατάταξη των ταινιών, να το τονίσουμε αυτό, η κατάταξη των ταινιών δεν μειώνει σε τίποτα την καλλιτεχνική τους αξία, καθώς όλες είδαμε εκπληκτικές και το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης ιδιαίτερα δύσκολο. Πριν προχωρήσουμε στις βραβεύσεις, θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τα στελέχη των 5 φορέων που ένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτό το πρόγραμμα. Τον κύριο Παπαδόπουλο Αντώνη, συνοδεύει και καταστήριο που μπορείτε να τον βρείτε μπροστά σας, αν κάποιοι επιλέξετε αυτό το υπάλληλο. Τον κύριο Παπασταμόπουλο Ξενοφόντα, διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Τέλου. Τον κύριο Μένο Μιλιοτάκη, σκηνοθέτη της ΕΕΠ και το εξάμεινο του Εκκλήματο Θεμελιού Προγράμματος. Και την κυρία Παπαδημητρίου Σοφία, προϊσταμένη του κλίματος του Θεμελιού Προγράμματος. Τους καλούμε να μας πούν λίγα λόγια για αυτή την εμπειρία της παιδινής. Τον κύριο Παπαδόπουλο πρώτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Οι διαπιστώσεις κάθε χρόνο είναι σχεδόν ίδιες από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ταινιών. Μόνο, δηλαδή, πολύ καλό επίπεδο. Και κάθε χρόνο αυξάνεται αυτό το καλό επίπεδο που έχουμε παρατηρήσει τα 3 τελευταία χρόνια.
Υπάρχει βέβαια και ένα καινούριο εισέρχεται στοιχείο ότι μειώνονται οι ταινίες που υποβάλλονται. Αυτό μπορεί να έχει δύο εξηγήσεις. Ή διαχέονται οι δυνάμεις και σε άλλα φεστιβάλ ή φεστιβάλ σε εισαγωγικά, ή τα ίδια σχολεία, οι καθηγητές, καθοδηγητές δηλαδή των σχολικών μονάδων, πιθανόν να κάνουν μια αξιολόγηση δική τους, μια αυτολογοκρισία ίσως. Το ζητούμενο από εμάς είναι κυρίως να αναπτύσσονται μέσα στις σχολικές μονάδες οι ιδέες, η αυτενέργεια των παιδιών, η συνέργεια μέσα στις αίθουσες, που αυτό είναι και το κυρίαρχο, γιατί ο σκοπός αυτού του διαγωνισμού δεν είναι να διακριθούν οι σκηνοθέτες και οι ηθοποιοί. Πιθανόν κάποια από τα παιδιά να γίνουν ηθοποιοί, αλλά ο σκοπός, ο βασικός αυτής της δράσης είναι να δημιουργήσει τους αυριανούς έλογους θεατές. Είχαμε πραγματικά πολύ αξιόλογο επίπεδο και φέτος. Και παρατηρούμε με χαρά ότι υπάρχουν σχολεία που κάθε χρόνο παρουσιάζουν πολύ καλές ταινίες. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει δουλειά σε βάθος και δεν επαφίεται μόνο σε ένα καθηγητή που πιθανόν αύριο μεθαύριο να μετακινηθεί. Λοιπόν, έχουμε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και θα σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Παρακαλούμε να έρθει ο κύριος Παπαθαμόπουλος για την πίστη. Έλα. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, πέντε φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργηθεί αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα. Το οποίο φέτος έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα γιατί μετατράπηκε ουσιαστικά σε διεθνές. Τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουν ήταν πολλά. Με βασικότερα τις οικονομικές δυσκολίες, τις γραφειοκρατικές δισκανσίες και τις αποστάσεις που χώριζαν τους φορείς. Τίποτα όμως δεν μας εμπόδισε από το να πετύχουμε το στόχο μας, που ήταν η πραγματοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα πρόσφερε στην εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ένα χρήσιμο, ελκυστικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό παιδαγωγικό εργαλείο, την ταινία Μικρού Μήκους. Δημιουργήσαμε μια πολύ καλή ομάδα που δούλεψε με συνέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό προς εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Στην Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού υποβλήθηκαν φέτος 168 ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια, 36 κινηματογραφικές αφήσεις εξώφυλλα και 20 πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις. Στόχος του διαγωνισμού ήταν να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν δημιουργοί, να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της κινηματογραφικής αφήγησης και να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής. Ακόμη να γίνουν κριτές, μελετητές και ερευνητές του περιβάλλοντός τους και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη προστασίας του ανήδη και εξασφάλισης όρων αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους κατοίκους. Κρίνοντας από τα αποτελέσματα, οι στόχοι αυτοί επιτέθηκαν στο μέγιστο βαθμό. Και ας μου επιτρέψετε εδώ να κάνω ένα ιδιαίτερο σχόλιο. Η ανταπόκριση και η ποιότητα της δουλειάς των σχολείων όλου του φάσματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πατρίδας μας ανέδειξαν για μια ακόμα φορά τα ψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά του δημόσιου σχολείου, το μέγεθος της προσφοράς του Έλληνα και της Ελληνίδας εκπαιδευτικού, ακόμα και στις σημερινές ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αλλά κυρίως τις δυνατότητες που ανοίγουν η απελευθέρωση της δημιουργικότητας, η ισότιμη συμμετοχή,
η συνεργασία και οι εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης της μάθησης για τη βελτίωση και αναβάθμιση της παρεπόμενης παιδείας και εκπαίδευσης στους μαθητές μας στο πλαίσιο ενός ανοιχτού στην κοινωνία, δημοκρατικού, πολύπλευρου επιστημονικά και παιδαγωγικά σχολείου. Θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω όλους αυτούς, συναδέλφους και μη, που εθελοντικά δούλεψαν ώστε να φτάσουμε σήμερα σε αυτή τη μαθητική κινηματογραφική γιορτή. Ιδιαίτερα στο συνεργάσιμο στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παιδών και ασμομηχανή του όλου εγχειρήματος, τον κύριο Ιωάννη Πούλιο. Να συγχαρώ ιδιαίτερα όλους τους μαθητές και μαθήτριες για τη συμμετοχή τους και την υψηλή ποιότητα των προσπάθειών τους. Και να τους ζητήσω να συνεχίσουν να απαιτούν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και δημιουργία. Να διαβεβαιώσω τέλος όλους πως η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών, έχοντας την παιδαγωγική ευθύνη του διαγωνισμού, θα συνεχίσει να προωθεί τη μάθηση μέσα από την τέχνη και την κινηματογραφική παιδεία μεταξύ άλλων, να αναζητά τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του συγκεκριμένου προγράμματος, να είναι γενικά αρρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια που επιδιώκει και συμβάλλει σε μια καλύτερη εκπαίδευση στη διάπλαση πολιτών που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο. Ευχαριστώ. Καλούμε τον κύριο Παναγιώτη Τζολιά, Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΕ. Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, αγαπητοί γονείς, καλημέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω νέους ανθρώπους γεμάτους όρεξη, γεμάτους δημιουργικότητα. Δεν είναι μόνο τα 25 βραβεία που θα απονεμηθούν σήμερα και οι έπαινοι, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στα 170 σχολεία, σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους δασκάλους και τους γονείς που είναι οι εμφανείς ήρωες και υποστηρικτές των προσπάθειών σας. Ήδη από τα πρώτα βήματα του διαγωνισμού, είναι ο πέμπτος πανελλήνιος και δεύτερος διεθνής, έχει στηρίξει αυτή την προσπάθεια με μεγάλη χαρά και θα συνεχίσει να το κάνει με όλες τις δυνάμεις, προσφέροντας κάθε πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των σκοπών σας. Ήδη η δημόσια τηλεόραση έχει σχεδιάσει κάποια προγράμματα για την οπτικοακουστική παιδεία. Χθες, στις εγκαταστάσεις του Ραδιομεγάλου, ανακοινώθηκε και η επαναφορά μετά από 3 χρόνια, ανακοινώθηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Πελεγκίνη, της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Και πάλι σε αυτό ο λόγος δίνεται στους μαθητές, οι οποίοι θα ενισχύσουν το περιεχόμενο αυτής της ζώνης με μαθητικές ταινίες μικρού μήκους. Άρα η δουλειά που έχετε κάνει αποτελεί μια πολύτιμη παρακαταστήση και για όλους μας. Επίσης, χρησιμοποιώντας κυρίως τα νέα μας μέσα, στα οποία έχουμε κάνει μια σημαντική επένδυση, δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, σε μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, είτε να ανεβάσουν το βίντεο κλιπ της μπάντας τους και να συμμετάσχουν σε έναν σχετικό διαγωνισμό, είτε να μας ξεναγήσουν στα αρχαία θέατρα της περιοχής τους σε μια κοινή δράση με το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και το διάδρομα. Επίσης, η ΕΡΤ είναι ανοιχτή για τις εγκαταστάσεις της. Ίσως είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει η παιδική κοινότητα. Τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα δεχόμαστε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά να δηλώσουμε ότι 5.000 μαθητές ετησίως έρχονται και ενημερώνονται για τη δράση και τη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν να σας βοηθούμε με χαρά, να δείτε πώς δουλεύουμε, να μας τονώσετε με τις ιδέες σας και την ενεργητικότητά σας. Εύχομαι καλή πρόοδο, καλή συνέχεια και πάντα να έχετε τέτοιες δημιουργικές και γόνιμες προτάσεις. Γεια σας, καλημέρα σας. Εκπληρώνουμε κύριε Υπουργέ.
διότι είμαι προσκεκλημένη, αγαπητοί εκπαιδευτικοί και αγαπητές μαθήτριες και μαθητές, σας καλωσορίζουμε στο Υπουργείο Παιδείας στην τελετή βράβευση του δεύτερου διεθνή μαθητικού διαγωνισμού ταινιών μικρού μήκους. Τα σημερινά βραβεία έχουν στόχο να ενθαρρύνουν και υποστηρίξουν δράσεις οπτικοακουστικής παιδείας στα σχολεία, ιδιαίτερα στη δημιουργική παραγωγή βίντεο από ομάδες μαθητών. Με τις δράσεις αυτές, αφενός μεν αναδεικνύεται το έργο των σχολείων και αφετέρου οι μαθητές προσεγγίζουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Η εκπαιδευτική τηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συμμετέχει και στηρίζει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων οπτικοακουστικής παιδείας, επίσης και ψηφιακού εγγραμματισμού. Βλέπουμε κάθε χρόνο η ποιότητα των ταινιών του οπτικοακουστικού υλικού που δημιουργείται στα σχολεία να βελτιώνεται και το θεωρούμε πολύ σημαντικό και εμείς από τη μεριά μας, σαν Υπουργείο Παιδείας, σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε ήδη επιμορφώσεις και τα σχολεία αλλά και μέσα από διαδικτυακά σεμινάρια. Θέλουμε να συγχαρούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σήμερα και τους εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν το έργο τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μα κλείνοντας τις ομιλίες για τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους στο σχολείο, θα μας πει λίγα λόγια ο κύριος Ιωάννης Βούλιος, εκπαιδευτικός, η ψυχίατρης της διοργάνωσης, που σχεδιάσε πριν από 5 χρόνια αυτό το πρόγραμμα μαζί με το Φεστιβάλ της Δράμας και την ΕΡΤ και είχε το προνόμιο να επικοινωνεί μαζί σας όλο το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε μια μικρή ιστορία πριν από 6 χρόνια. Η ΕΡΤ ξεκίνησε ένα μικρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα μικρό διαγωνισμό με το τίτλο «Ένας πλανήτης, μια ευκαιρία». Δηλαδή, την πρώτη χρονιά είναι μικρό εκπαιδευτικό. Και την επόμενη χρονιά η πρωτοβάθμιση ρόλη επισκέφτηκε το Φεστιβάλ της Δράμας και αποφάσισε να δημιουργήσουν ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει το πλαίσιο ώστε ο κινηματογράφος να μπει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κρατήσαμε το ίδιο όνομα, η ΕΡΤ ένωσε μαζί μας τις δυνάμεις της και την επόμενη χρονιά και η εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση. Από φέτος έχουμε μαζί μας και την Κύπρο μέσα από το σπίτι της Κύπρου και το μαθηματικό γραφείο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, ο διαγωνισμός έγινε διεθνής. 6 χρόνια λοιπόν μετά και 1000 ταινίες μαθητικές μετά, αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας πολύ σύντομα 2-3 σκέψεις που περιγράφουν πόσο πολύτιμη είναι όλη αυτή η δραστηριότητα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θα σας δώσω 2-3 παραδείγματα. Τι κάνει το σχολείο και τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς με αυτό το πρόγραμμα κινηματογραφικής παιδείας. Το συμβατικό σχολείο δυστυχώς διώχνει την αποκλίνουσα σκέψη των παιδιών τη στιγμή που η κινηματογραφική παιδεία την απογειώνει. Στο κλασικό σχολείο τα παιδιά δυσκολεύονται να σκεφτούν με τρόπους που δεν είναι μόνο γραμμικοί και συμπλήρωτες. Εμείς επιδιώκουμε τα παιδιά να σκέφτονται και για τις πλαγίες οδού. Η ικανότητα της πλάγιας σκέψης και εσείς οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που κάνετε τις ταινίες με καταλαβαίνετε, σημαίνει να μπορείτε να βρίσκετε πολλές ερωτήσεις, πολλαπλές ερωτήσεις σε ένα ερώτημα ή πολλαπλές λύσεις αναλυτικές σε ένα πρόβλημα. Οι έρευνες λένε ότι τα νήπια έχουν αυτή την ικανότητα σε ποσοστό 98%. 5 χρόνια μετά τα ίδια παιδιά την έχουν σε ποσοστό 50%. 5 χρόνια αργότερα σε ποσοστό 20%. Τι έχει συμβεί σε αυτά τα παιδιά? Πέρασαν 10 χρόνια σε ένα σχολείο που τους λέει: υπάρχει μία αλήθεια, σας τη δίνω έτοιμη, είναι και πίσω που κοιτάζετε. Η κινηματογραφική παιδεία λοιπόν κάνει κάτι άλλο. Απογειώνει την αποκλίνουσα σκέψη, γιατί σε κάθε στάδιο δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους οι μαθητές πρέπει να την ενεργοποιούν για να λύνουν προβλήματα και να προχωρούν. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι στο συμβατικό σχολείο δυστυχώς το δικαίωμα του μαθητή στο λάθος δεν είναι ιερό. Και ενώ εμείς οι παιδαγωγοί γνωρίζουμε ότι είναι ο μόνος τρόπος να μάθουν πραγματικά τα παιδιά, αυτό δεν συμβαίνει. Κοιτάξτε πώς ιεράρχουμε τα γνωστικά παιδεία. Στην κορυφή έχουμε τη γλώσσα και τα μαθηματικά, μετά πιο κάτω τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τελευταίες τις τέχνες. Και μεταξύ των τεχνών, στην κορυφή η ζωγραφική και τελευταίος ο χορός. Λίγο πολύ παιδιά σας αντιμετωπίζουμε σαν ασώματες κεφαλές. Όμως ο Πικάσο έλεγε ότι όλα τα παιδιά γεννιούν καλλιτέχνες. Χάνουν αυτό το χαρακτηριστικό λόγω της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Στην κινηματογραφική λοιπόν παιδεία, το δικαίωμα στο λάθος δεν είναι απλώς ιερό. Σε αυτό βασίζεται ο εκπαιδευτικός και η δημιουργή για να φτιάξουν μια ταινία. Παίρνουμε εμείς στην Οργανωτική Επιτροπή και πολλά making of.
όλες αυτές τις πολύτιμες στιγμές που κάνετε λάθος και επαναλαμβάνετε 5 και 10 φορές το γύρισμα, μέχρι να πετύχετε το ιδανικό πλάνο και την ιδανική σκηνή. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό του σχολείου, το οποίο πρέπει να θυμίσουμε. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η κινηματογραφική παιδεία, αλλάζει το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολείο. Γιατί τι ακριβώς έχουμε σήμερα? Στο κλασικό σχολείο έχουμε σήμερα ένα εκπαιδευτικό που όλη την ημέρα κατηγοριοποιεί, ταξινομεί και αξιολογεί τους μαθητές του. Είναι ένας εκπαιδευτικός και οι παρόντες προφανώς εξαιρούμαστε όλοι, ο οποίος ξεκινάει λέγοντας τους μαθητές του. Παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα έπρεπε να ξέρετε, αλλά δεν τα ξέρετε. Εγώ τα γνωρίζω, το εγώ με κεφαλαία. Και έχω σκοπό να σας τα μάθω. Και αφού σας τα μάθω, μετά θα έρθω και να ελέγξω και να αξιολογήσω τι ακριβώς κάνετε. Ένας ιδιότυπος τύπος δικαστικής δύναμης. Ο εκπαιδευτικός στην κινηματογραφική παιδεία δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι συνοδοιπόρος, είναι ισότιμος συνεργάτης και τις περισσότερες φορές είναι μαθητής μαζί με τους μαθητές του. Και επίσης η κινηματογραφική παιδεία αλλάζει την αξιολόγηση. Στο συμβατικό σχολείο έχουμε μια αξιολόγηση η οποία προέρχεται αιώνες πίσω από την εποχή του διαφωτισμού. Ποια είναι η βασική ιδέα του διαφωτισμού για την αξιολόγηση και την ευφυΐα? Ευφυείς είναι οι άνθρωποι που έχουν κατακτήσει ένα συγκεκριμένο τύπο επαγωγικής λογικής και είναι γνώστες των κλασικών γραμμάτων. Τελεία. Κάπως έτσι χωρίστηκαν οι άνθρωποι σε ευφυείς και μη ευφυείς. Κάπως έτσι το σχολείο χωρίζει τους μαθητές σε έξυπνους και κουτούς, πετώντας τους δεύτερους στη σχολική ανακύκλωση. Στην κινηματογραφική παιδεία δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Γιατί δεν έχουμε αξιολόγηση, απλώς οι δημιουργοί αυτοαξιολογούν σε κάθε τους βήμα, κάθε τους απόφαση και κάθε τους επιλογή. Άρα λοιπόν στα ερωτήματα του τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά με τα πόδια τους για παράδειγμα στο σχολείο, με τα χέρια τους, με το μυαλό τους, με τα μάτια τους και το στόμα τους, σχολείο και κινηματογράφος απαντούν με διαφορετικό τρόπο. Το σχολείο λέει ότι ο μαθητής χρειάζεται τα πόδια του για να πηγαίνει από το σπίτι στο σχολείο και πίσω. Εμείς στο κινηματογράφο λέμε ότι τα χρειάζεται για να τρέξει με μια κάμερα, για να χορέψει, για να μάθει να πατάει στα πόδια του, για να βρει τη δική του περπατησιά, για να μην το σκάει κάθε φορά που είναι πρόβλημα, για να μάθει ότι η μαγιά είναι όταν πέφτεις να ξανασηκώνεσαι. Ενώ στο ερώτημα τι χρειάζομαι τα χέρια μου, το συμβατικό σχολείο λέει για να γράφω. Η κινηματογραφική παιδεία λέει χρειάζονται τα χέρια για να κρατάω μια κάμερα, για να παίζω σε μια κιθάρα, για να ζωγραφίζω, για να κατασκευάζω σκηνικά, για να μετράω με τα δάχτυλά μου τις χαρές της ζωής και τις απολαύσεις του κινηματογράφου. Και τι χρειάζονται τα μάτια μου, το σχολείο λέει για να βλέπω τον δάσκαλο που γράφει στον πίνακα. Η κινηματογραφική παιδεία λέει χρειάζονται τα μάτια μου για να απολαμβάνω ένα εργοτέχνη, για να απολαμβάνω μια θεατρική παράσταση, για να καθρεφτίζομαι στα μάτια των άλλων μετρώντας τον εαυτό μου. Τι χρειάζομαι το στόμα μου για να λέω απ' έξω την ιστορία που την επόμενη μέρα δεν θυμάμαι, λέει το σχολείο. Εμείς στην κινηματογραφική παιδεία λέμε ότι το στόμα το χρειαζόμαστε για να μπορούμε να απαγγέλουμε ένα τίμημα ή τους ρόλους μας, για να διεκδικούμε το δικαίωμά μας να μιλάμε και το δικαίωμά μας στη σιωπή. Τέλος, το σχολείο λέει ότι το μυαλό του παιδιού είναι αποθήκη γνώσεων. Εμείς που υπηρετούμε την κινηματογραφική παιδεία λέμε ότι το μυαλό του παιδιού είναι κόμπος. Εικόνων, ήχων, αξιών, ενιών. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το οποίο φτιάχνετε μαζί με τους εκπαιδευτικούς σας, τους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς σας, μαζί με τους γονείς που βοηθούν, με τους διευθυντές των σχολείων που παροτρύνουν αυτές τις δράσεις, είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε εμείς οι συγκεκριμένες για την τιμή που μας κάνετε κάθε χρόνο, να μας εμπιστεύεστε στέλνοντάς μας όλες αυτές τις εξαιρετικές δημιουργίες που όπως εμάς και εμένα προσωπικά μας έχουν κάνει καλύτερους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την Κοτοβάτη Ασερό για αυτή την ιστορία που σας περιέγραψε. Thank you.
μαθήτρια δεν είχα αυτή την ευκαιρία να ζήσω μια τέτοια εμπειρία και πιστεύω ότι όλοι οι μαθητές είστε πολύ τυχεροί που έχετε τέτοιους εκπαιδευτικούς και σας μειούν από τόσο νωρί στη δημιουργία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τραπέζι. Φέτος η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να απομείνει ένα βραβείο σε ένα ξεχωριστό σχολείο. Ένα σχολείο που έχει βραβευτεί και άλλες φορές στο παρελθόν και η φετινή διάκριση αφορά τόσο στη φετινή αυτή δημιουργία, όσο όμως και στη μακρόχρονη προσπάθειά του να εντάξει τον κινηματογράφο στη σχολική καθημερινότητα, στείλοντας ένα πρότυπο κινηματογραφικό εργαστήριο. Το μεγάλο λοιπόν ειδικό βραβείο του δεύτερου διεθνούς μαθητικού διαγωνισμού απονέμεται στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερών για την ταινία «Δάκος σε μία τάρτα», μία σε μια τάρτα, μη τα κόνη στο διπλανό σου και με μεγάλη αγάπη σας προσφέρουμε μία από αυτές. Μη τα κόνη στο διπλανό σου, να συγκρόμαστε. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι μια και ξεκινάμε με την δικιά μας βράβευση, να ευχαριστήσω και να δώσω συγχαρητήρια σε όλους μας εδώ μέσα, γιατί πραγματικά έχουμε κάνει όλοι σας και όλοι μας μια πολύ σημαντική δουλειά. Ο κύριος Πούλιος είπε προηγουμένως ότι μια φράση του Παύλο Πικάσο, ότι τα παιδιά γεννιούνται καλλιτέχνες. Συμπληρώνω τη φράση του λοιπόν, το ζήτημα είναι να παραμείνουν καλλιτέχνες. Συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι όλοι μας εδώ μέσα έχουμε ανεβεί σε ένα τρένο. Όχι το τρένο της μεγάλης φυγής, αλλά το τρένο της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Αυτό το τρένο με μηχανοδηγό τον κύριο Γιάννη Μπούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ο υπουργός ο κύριος Σύνης δεν μπόρεσε να έρθει, ήταν άρθει. Θα του τη δώσω διότι δεν ακύρωσε την ταινία, τουλάχιστον την τάφα να απολαύσει. Θα του δώσω και τις δύο. Είμαστε από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερών και ο τίτλος της ταινίας μας είναι «Δάκος σε μια τάρτα, μη δαγκώνεις το διπλανό σου». Και ποιο είναι το μήνυμα, τι θέλει να πει αυτός ο τίτλος? Το μήνυμα είναι αλληγορικό. Άλλο θέλει να πει και άλλο δείχνει. Και το δείξαμε με τη τάρτα που αν ενώσει όλα τελικά βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή τι πρέπει να ενώσουν οι μαθητές για να βγει το καλό αποτέλεσμα? Όλοι οι μαθητές είναι από ένα υλικό, να το πω έτσι, που άμα ενωθούν βγάζουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ισχύ σε τι ενώσει, δηλαδή όταν είμαστε όλοι μαζί κάνουμε και θαύματα. Ποιο είναι το πιο θετικό σημείο κατά τη δημιουργία της ταινίας σας, τι σας άρεσε πιο πολύ όταν την φτιάχνατε? Ότι συνεργαστήκαμε όλοι και ότι βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα.
Συνεργασία δηλαδή. Σας άρεσε που συνεργαστήκατε με τους δασκάλους, με τους συμμαθητές σας, με ποιον συγκεκριμένα? Με τους συμμαθητές περισσότερο. Μόνο καλά σημεία υπήρχαν από τη συνεργασία? Υπήρχαν καθόλου διαφωνίες κάποιες στιγμές? Όχι. Υπάρχει κάτι άλλο που σας άρεσε πιο πολύ, παραδείγματος χάρη το σενάριο, το γύρισμα, το μοντάζ? Εμένα μου άρεσε περισσότερο το σενάριο, γιατί όπως είπε και ο Θανάσης, θέλει να περάσει με αλληγορικό τρόπο. Δηλαδή, τη διαφορετικότητα. Θα ξανακάνατε του χρόνου μία τέτοια προσπάθεια? Θα μπορούσε. Ωραία, παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Το πρώτο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση απονέμεται στην ταινία «Είναι στα μόρια μας», η 16η Συνεργή Σχεδρή Αχαχά. Στην ταινία, η αφηγήτρια προσπαθεί να συνδέσει ένα μάθημα της φυσικής με την καθημερινότητα, όπως τη βιώνει μέσα από την τηλεόραση. Για ένα θέμα το οποίο αρχικά μοιάζει να γνωρίζει λίγα πράγματα. Τα παιδιά της Μάρια, ο μικρόκοσμος και τα μόρια μοιάζουν να συνδέονται αρμονικά με την τραυματική εμπειρία της προσφυγιάς. Μέσα από κάτι που σαν παιδί σίγουρα γνωρίζει. Την αγάπη, την προσφορά και την αλληλεγγύη που υπάρχει μέσα μας. Θα δούμε την ταινία. Σχολείο Αχανών και η ταινία μας λέγεται «Είναι στα μόρια μας». Ποιο είναι το νόημα αυτής της ταινίας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει? Πρέπει να τους βοηθάμε γιατί έχουμε και μια κρίση στη χώρα μας και να ξέρουμε ότι μας αγαπάνε. Αγγίξατε ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Ποιο είναι το μήνυμα, δηλαδή, αγάπης που στέλνει η ταινία σας στους πρόσφυγες? Ότι πρέπει, ότι θα τους βοηθάμε πάντα και ότι πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι. Το ότι πρέπει να βοηθάμε και αυτούς που είναι από άλλη θρησκεία, έχουν άλλο χρώμα και γενικά όλους τους ανθρώπους. Ποιο είναι το θετικό στοιχείο που κερδίσατε κατά τη δημιουργία αυτής της ταινίας? Γιατί μπορεί κάποιοι να μην έχουν λεφτά, να μην έχουν σπίτι, τέτοια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές ένα χαμόγελο αρκεί για να βοηθήσουμε και να δώσουμε κουράγιο σε κάποιον. Εγώ έχω να πω ότι ο καθένας μπορεί να
κάποιες φορές θα δώσει αυτό που μπορεί. Κερδίσατε κάτι όσον αφορά σε αυτά που μάθατε, παραδείγματος χάρη το πώς να κάνετε μοντάζ, το πώς να γράφετε ένα σενάριο, το πώς να γυρίζετε μία ταινία? Μάθαμε και πώς είναι... Μάθαμε πώς είναι να συνεργαζόμαστε, πώς είναι να είσαι πίσω από την κάμερα, αλλά με το δικό σου τρόπο να δίνεις κάποια βοήθεια. Είναι πάντα εύκολη συνεργασία? Για κάποια άτομα, όχι, αλλά συνήθως κάποια παιδιά δεν μπορούν να συνεργαστούν με τον τρόπο που μας ζητούν οι δασκάλοι μας, οπότε πίσω από την κάμερα του μοντάζ που κάνουμε, μπορούν να μάθουν να συνεργάζονται όλοι μαζί. Ποιο κομμάτι ιδιαίτερο σου άρεσε πάρα πολύ? Όταν συνεργαστήκαμε πίσω από την κάμερα μερικά παιδιά και όταν ήμασταν μέσα στην τάξη όλοι μαζί και κάναμε όλη μια δουλειά. Έχετε να πείτε κάτι στον δάσκαλο που σας βοήθησε σε όλο αυτό? Ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είναι ο καλύτερος δάσκαλος? Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί άμα δεν ήταν εδώ πέρα, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτή τη θέση. Υπάρχει κάποια φράση μέσα από αυτήν την πολύ ωραία ταινία που έχει ένα τόσο δυνατό μήνυμα που θα θέλατε να μας την πείτε, που έχει μείνει στην καρδιά σας? Ότι όλοι οι άνθρωποι παραμένουν ίδιοι, δεν είναι κανένας ξεχωριστός από τον άλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απονέμεται στην ταινία Περίπατος των εκπαιδευτηρίων Μαγνίδη. Η ταινία Περίπατος αποτελεί ένα σχόλιο για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Συνδέοντας τον αποκλεισμό των νέων από τη μόρφωση, την κυριαρχία της απομνημόνευσης, αλλά και τις εξοδευτικές συνθήκες που ανταγωνιστούν μεταξύ των μαθητών. Καλή σας μέρα. Είμαστε από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στη Θεσσαλονίκη. Έχετε μπροστά σας την κινηματογραφική ομάδα των εργαστηρίων Μαντουλίδη, 10 εξαιρετικά παιδιά. Ποιος θα ήθελε να μας πει τι ήταν το πιο θετικό από αυτήν την εμπειρία της δημιουργίας της ταινίας? Η πιο θετική, η πιο ωραία στιγμή. Η πιο ωραία στιγμή ήταν το δέσιμο, δηλαδή η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ μας, που δεθήκαμε μέσω του κινηματογραφικού εργαστηρίου. Δηλαδή συνεργασία. Αναπτύχθηκε συνεργασία μεταξύ σας. Υπήρχαν μόνο καλές στιγμές συνεργασίας? Υπήρξαν και κάποιες δύσκολες ενδεχομένως? Ναι, υπήρξαν κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά τις αντιμετωπίσαμε κατάλληλα, ώστε να βγει αυτή η υπέροχη ταινία. Ποιο είναι το μήνυμα που περνάει η ταινία σας? Το μήνυμα που περνάει είναι ότι η σύγχρονη εκπαίδευση έχει κάποια λάθη, κάποια σημαντικά λάθη όσον αφορά την αποστήθηση αυτολεξή κάποιων κειμένων, είτε ιστορίας είτε άλλων μαθημάτων. Αυτό μέσα από την ταινία μας προσπαθούμε να το αλλάξουμε, να δώσουμε ένα μήνυμα στην εκπαίδευση και να τονίσουμε ότι η αποστήθηση δεν είναι όφελος και κάνει τα παιδιά να μισήσουν το μάθημα. Οπότε μας προτείνετε να αλλάξουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είναι αυτό κάτι εύκολο? Έχετε κάτι συγκεκριμένο να προτείνετε? Με ποιον τρόπο? Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο ένα άτομο που πρέπει να δουλέψει ώστε να γίνει αυτό. Πρέπει όλοι μας να έχουμε θετική άποψη για την εκπαίδευση και άμα όλοι προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, τότε θα γίνει και η εκπαίδευση πολύ καλύτερη. Υπάρχει κάτι που σας άρεσε ιδιαιτέρως, ας πούμε το μοντάζ, το γύρισμα, η ιδέα, η γραφή του σεναρίου? Κάτι που σας άρεσε λίγο πιο πολύ? Λοιπόν, κάναμε 2 μέρες γυρίσματα συνολικά, ήταν πολύ ωραία. Το μοντάζ ήταν επίσης πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, είχε και κάποιες στιγμές δυσκολίας, όπως τα ειδικά εφέ, αλλά εντάξει, ήταν πιστεύω μια πολύ ωραία εμπειρία. Θα την ξανακάναμε δηλαδή με χαρά? Θα την επαναλαμβάναμε αυτή την εμπειρία? Ναι, πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Και εγώ θα ήθελα να την ξαναζήσω, δηλαδή, σε μια επόμενη ταινία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στα πρώτα βραβεία στην κατηγορία ταινία.
χρόνια, αποτελεί όμως μια πολύ ομάδα, πολύ δυναμική ομάδα παιδιών με εξαιρετικά ατελείγματα δουλειάς, σαν αυτά που θα βραβεύσουμε σήμερα. Το πρώτο βραβείο τελείας τεκμηρίωση για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση απομένει το ισόδημα και την ταινία «Η Διάθεση» του ένα του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Αθηνή και στην ταινία «Άγρια Λεμόνια» του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου. Μέσω έτσι μέσα είναι μια ταινία μικρού μήκους που βρήκε από τους μαθητές του ένατου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
Συνεχίζουμε λοιπόν τα βραβεία με τα βραβεία ταινιών τεκμηρίωσης που δημιουργήθηκαν από σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Φέτος η Επιτροπή αποφάσισε να απονείμει δύο βραβεία σε δύο ταινίες που δημιουργήθηκαν από τις ίδιες σχολικές μονάδες. Το πρώτο «Επάλ Άργους» και το πρώτο «Εναρχιακό Πόσο Είναι ένα σχολείο που έχει βραβευτεί ξανά στο παρελθόν και μας κάνει περήφανο για όσα μπορούν να κάνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί χωρίς τεχνικά μέσα, αλλά με περίσσευμα ψυχής και αγάπης. Να γνωρίσουμε όμως αυτές τις ταινίες. Λοιπόν, το πρώτο βραβείο ταινίας τεκμηρίωσης απονέμεται στην ταινία «Ο θρύλος του Τζιν Λόντου», του πρώτου ΕΠΑΛ και του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Άργους. Ήταν μια αναπληκτική σου έμπνευση και συνήθως αποτελούσε και την κορύφωση κάθε αγώνα. Το αεροπλανικό κόλπο προσπάθησε να το εφαρμόσουν και άλλοι παλαιστές στη συνέχεια, όχι πάντα με επιτυχία. Το δεύτερο βραβείο ταινίας τεκμηρίωσης απονέμεται στην ταινία για την Ελλάδα Στέλιο μου, πάλι από το πρώτο ΕΠΑΣ και πρώτο εργαστηριακό κέντρο Άργους. Δρομέας, συνεδοχής και αδοχής και μέλος της ελληνικής εθνικής ομάδας φίδας. Υπήρξε πανελληνιονίκης, βαλκανιονίκης, νικητής στους παγκύπριους αγώνες και έλαβε μέρος και σε δύο Ολυμπιάδες, του Βερολίνου το 1936 και του Λονδίνου το 1948. Έμεινε γνωστός για τη μεγάλη νίκη του στο Μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946, που την εποχή εκείνη ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Να δούμε ένα πρόβλημα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που βρέθηκαν και σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το πρώτο βραβείο αφήσας ή εξωφυλό απονέμεται στο δεύτερο γέλιο Μελίτσα για την ταινία «It's time to sleep». Οι μαθητές δεν κατάφεραν να είναι σήμερα. Για παραγωγή δημιουργικού έργου. Περνά συγχαρητήρια.
Να περάσουμε τώρα στο πρώτο βραβείο πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης. Είμαστε από τα Κηδευτήρια Δούκα με την ταινία Μικρού Μήκους η έκθεση. Ποιος θα ήθελε να μας πει ποιο ήταν το πιο θετικό, το πιο ευχάριστο σημείο κατά τη δημιουργία της ταινίας σας? Οι πιο ωραίες στιγμές της ταινίας και τα πιο θετικά σημεία ήταν το ότι βρεθήκαμε όλοι μαζί κοντά και κάναμε κάτι που ήταν κατά του bullying και τοποθετήσαμε όσο πολύ μπορούσαμε, ασχοληθήκαμε με το μοντάζ, εμείς οι καθηγητές μας. Όλοι ασχοληθήκαμε, το υπόλοιπο σχολείο είχαμε όλη την υποστήριξη που χρειαζόμασταν και έτσι πιστεύω ότι καταφέραμε κάτι το οποίο άγγιζε το βραβείο που πήραμε. Η συνεργασία δηλαδή ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι? Υπήρχαν δύσκολες στιγμές στη συνεργασία? Ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν τμήμα, παρότι η ταινία δεν βασίζεται σε αυτό. Σαν τμήμα όμως ήμασταν πάρα πολύ κοντά όλοι, οπότε δεν είχαμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Δεν θέλαμε να την επαναλάβουμε και ήταν πολύ ξεχωριστές στιγμές. Αυτό. Σας άρεσε κάτι που μάθατε ιδιαιτέρως, παραδείγματος χάρη το πώς να γυρίζετε, το μοντάζ, το πώς να γράφετε σενάριο, ιδέα? Υπάρχει κάτι που σας άρεσε πολύ? Ναι, γενικά ήταν μια εμπειρία που μάθαμε πόσο δύσκολο είναι να τραβήξουν και οι επαγγελματικές ταινίες που βγαίνουν, που είναι έτσι και αυτές θέλουν μοντάζ και σκηνοθεσία και αυτά. Και γενικά ήταν μια ωραία εμπειρία και μάθαμε πολλά πράγματα για τον κινηματογράφο και για το πώς τραβάνε μια ταινία. Εγώ να προσθέσω πως το ότι συγκεντρώθηκαμε στο τέλος στα Θρανία και υποστηρίξαμε τον συμμαθητή μας, παρόλο που υπήρχαν κάποιοι που ήταν αντίθετοι με αυτό, έδειξε πως ήμασταν ενωμένοι και ήταν το κάτι της κοινοθεσίας που έκανε τη διαφορά, πιστεύω. Προσπαθήσαμε μέσα από την ταινία και γενικότερα το τελευταίο κομμάτι να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη που αν δώσει ένα συμμαθητή σου ή κάποιον άλλον, γιατί όχι μόνο τον βοηθάει να σηκώσει το ανάστημά του σε όποια δυσκολία της ζωής, αλλά μπορεί να δείξει πόσο σημαντικό είναι και να έχει κάποιον δίπλα του γι' αυτό. Οπότε πιστεύω πως αυτό θα είναι κάτι που θα μείνει σε όλους αξέχαστο. Το μήνυμά σας δηλαδή, αλληλεγγύη και αγάπη. Προσωπικά για μένα το αγαπημένο μου κομμάτι ήταν τα γυρίσματα, γιατί περνούσαμε καλά όλοι μαζί, ήμασταν δεμένοι, ενώ και όλα ταυτόχρονα περνούσαμε ένα σημαντικό μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Είμαστε από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας.
Καλημέρα παιδιά και θερμά συγχαρητήρια για το βραβείο που πήρατε σήμερα. Μπορείτε να μας πείτε από ποιο σχολείο είστε και ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας σας? Είμαστε από το 7ο Δημοτικό Σχολείο και ο τίτλος της ταινίας μας είναι «Άπλωσε το χέρι». Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιο είναι το σημείο που σας άρεσε πιο πολύ από την ταινία? Ας αρχίσουμε από εδώ. Ποιο είναι το σημείο που σου άρεσε πιο πολύ από την ταινία? Εμένα μου άρεσε η τούρτα και το τέλος. Γιατί σου άρεσε το τέλος? Γιατί όλα τα παιδιά με αγκάλιασαν. Δεν πρέπει πάντα να αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλον? Ναι. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν, παιδιά, που δώσατε με αυτή την ταινία? Ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει ένα φίλο και όλοι πρέπει να είμαστε μια παρέα και να τους αγκαλιάζουμε όλους, να τους βάζουμε όλους στην παρέα μας. Υπάρχει κάτι που σας άρεσε ιδιαίτερα, παραδείγματος χάρη το ότι μάθατε να γράφετε σενάριο ή να κάνετε μοντάζ? Τι σας άρεσε πιο πολύ? Όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαρήκαμε που ο ένας βοηθούσε τον άλλον με το μοντάζ και που μάθαμε πώς να συνθέτουμε δύο κομμάτια, να τα κολλάμε μεταξύ τους. Πώς ήταν η συνεργασία μεταξύ σας? Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και λέγαμε διάφορα αστεία, πειράζαμε ο ένας τον άλλον, αλλά υπήρχαν και ωραίες στιγμές, δηλαδή τη στιγμή που κάναμε το μοντάζ και η συνεργασία ήταν απίστευτη. Θα ήταν μια εμπειρία που θα την επαναλαμβάνατε και αν ναι, για ποιο λόγο? Ναι, την επαναλαμβάνουμε επειδή περάσαμε καλά, είμαστε όλοι παρέα και μπορέσαμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να φτιάξουμε κάτι ωραίο.